Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Χρόνια και πολλά και ευλογημένα. Καλή χρονιά να έχουμε. Πέρασαν οι γιορτές. Σήμερα είναι 15 Ιανουαρίου 2024. Πέρασαν οι γιορτές. Όλες οι εκδηλώσεις. Οι γιορτές του 12ημέρου, των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων. Και αρχίσουμε σιγά σιγά να μας ευθόμαστε. Τα παιδιά ξεκινήσαν τα σχολεία τους μετά τις 8 Ιανουαρίου. Όπως είπαμε, τώρα έχουμε 15 Ιανουαρίου. Το σημερινό μας βίντεο που θα δούμε σε λίγο δεν θα είναι τόσο εκλεπτισμένο, δεν θα είναι τόσο περιποιημένο, ας το πούμε έτσι. Θα έχει μια μουσική υπόκριση. Είμαστε εδώ στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου της Βουχορίνας και από εδώ θα ξεκινήσουμε ένα ολιγόλεπτο μικρό ταξιδάκι εδώ στην περιοχή του Βοΐου. Θα πάμε κορυφή Χρυσαυγή, Αγιοσωτήρα Μόρφη και λίγο Βουχορίνα. Ένα ενδεικτικό βίντεο για το τι πραγματικά συμβαίνει στα περισσότερα χωριά του Βοΐου. Και ο τίτλος του βίντεο είναι, όπως θα δείτε ή όπως είδατε, τα πόσα τζάκια ανάβουν στα χωριά του Βοΐου αυτή την εποχή, την εποχή του χειμώνα, την εποχή τη δύσκολη. Πόσες καμινάδες βγάζουν καπνό. Πόσα σπίτια δηλαδή κατοικούνται στα χωριά μας. Ενδεικτικά πήγαμε κορυφή Χρυσαυγή, Αγιοσωτήρα Μόρφη και Βουχορίνα. Βέβαια μέσα από την κάμερα του drone, αλλά και από την κάμερα την κάτω που χρησιμοποιήσαμε, δεν μπορείς να εντοπίσεις τις καμινάδες που δουλεύουν, που έχουν καπνό, τα τζάκια που είναι αναμένα εδώ στα χωριά του Βοΐου, γιατί η δυναμική τους χάνεται ανάμεσα στις καμινάδες που είναι ριστές, δυστυχώς. Η δυναμική από τα τζάκια τα αναμένα και από τις καμινάδες που βγάζουν τον καπνό τους και που δηλώνει αυτό ότι κατοικούν άνθρωπα μέσα στο σπίτι, η δυναμική τους αυτή χάνεται ανάμεσα στις ριστές καμινάδες στα κλειστά σπίτια. Θα μου πεις τώρα, ανακάλυψες την Πυρίτιδα? Όχι, δεν το ανακαλύψαμε τώρα αυτό, είναι χρόνια που το συζητάμε, το πόσο λιγοστεύουν οι κάτοικοι στην περιοχή μας, δυστυχώς. Καλές οι ομορφιές που δείχνει ο παπάς στα βίντεο του. Καλά τα βίντεο με τα χιονισμένα τοπία, με τα πράσινα τοπία, τα βουνά, τα λαγκάδια, τα γεφύρια, όλα αυτά. Όλα αυτά και όμορφα είναι, γιατί το Βόλιο όλες τις εποχές, ή καλύτερα η ομορφιά του Βόλιου είναι απερίγραπτη, δεν περιγράφεται. Ακόμα και μέσα από την κάμερα να δείξει ένα όμορφο τοπίο, αυτό που βιώνεις εκείνη την ώρα, να βλέπεις ένα όμορφο τοπίο, ένα εξοκλήσι μέσα σε ένα δάσος, σε ένα γεφύρι. Η ομορφιά που έχει το Βόλιο δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Την αποτυπώνουμε όσο μπορούμε καλύτερα με την κάμερα, αλλά σήμερα θέλησα να δείξουμε και μια άλλη πραγματικότητα εδώ στο Βόλιο. Μια άλλη πραγματικότητα που την βιώνουμε εδώ και αρκετά χρόνια, ειδικά το χειμώνα. Είπαμε, καλά τα βίντεο με τα βουνά, τα λαγκάδια, τα τοπία που δείχνει ο παπάς, καλά τα βίντεο με τις εκδηλώσεις που γίνανε πολλές, που γίνονται πολλές. Χθες, 14 Ιανουαρίου 2024, είχαμε τις τσιγαρίδες στην κορυφή, μία από τις τελευταίες εκδηλώσεις της εποχής, της περίοδου των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και κάτι άλλο που συμβαίνει. Και πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε ή να συνεχίσουμε να το λέμε. Το πόσες καμινάδες βγάζουν καπνό και πόσα τζάκια είναι αναμένα εδώ στο Βόλιο. Ένα παιδί μου είπε ότι στη γύρω περιοχή Πενταλόφου,
Αγία Σωτήρας, Δηλόφου, Βουχορίνας, εδώ στην γύρω περιοχή, σε όλα τα χωριά που είναι πολλά, ζήτημα να ανάβουν 60 τζά, 50 με 60 τζάκια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό θα πρέπει αυτό το θέμα να μας απασχολεί σε όλους μας. Δεν έχουμε σε κανέναν ευθύνη, δεν λέμε φταίει αυτό, φταίει εκείνο. Όλοι μαζί φταίμε. Όλοι μαζί έχουμε την ευθύνη και ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του που τον αλογούν. Και όπως είπα πριν στο βίντεο, καλά τα πανηγύρια, καλές εκδηλώσεις, καλά τα βίντεο που κάνει ο παπάς στα βουνά, στα λαγκάδια, στα γιοφύρια. Αλλά είναι και αυτή η πραγματικότητα που ζούμε και βιώνουμε εδώ στο Βόλιο. Και όχι μόνο στο Βόλιο. Πιστεύω και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, της ελληνικής επαρχίας. Βιώνουν τέτοιες καταστάσεις. Όχι μόνο τώρα. Εδώ και αρκετά χρόνια. Αλλά δεν είναι κακό να το λέμε. Και όπως είπα πριν, θα μου πει κάποιος τώρα τα ανακάλυψες. Όχι. Δεν τα ανακαλύψαμε τώρα, αλλά πέρα από τις μορφές που δείχνουμε, να δείχνουμε και την καθημερινότητά μας. Το Βόλιο, όπως πραγματικά είναι και το χειμώνα. Βέβαια, οι κάτοικοι που ζουν σε αυτά τα χωριά είναι αυτοί που κρατάνε τα χωριά μας ζωντανά. Έστω και είναι 10 σπίτια ανοιχτά. Είναι αυτοί που κρατάνε τα χωριά μας ανοιχτά και βρίσκει ο παπάς, για παράδειγμα, να πάει την Κυριακή να χτυπήσει την καμπάνα και να έρθουν κάποιοι να λειτουργηθούν στην εκκλησία. Είναι αυτοί που κρατάνε τα χωριά μας ανοιχτά για να ερχόμαστε όλοι οι υπόλοιποι στους καλοκαιρινούς μήνες, τον καιρό των διακοπών, και να χαιρόμαστε τα χωριά μας. Βέβαια, το δείγμα που πήραμε είναι ενδεικτικό, όπως λένε και στις δημοσκοπήσεις. Και όπως είπα, θα πάμε Κορυφή, Χρυσαυγή, Αγία Σωτήρα, Μόρφη και Βουχορίνα, αλλά αυτό συμβαίνει στα περισσότερα χωριά του Βολίου. Όποιος και να ρωτήσω, όπου και αν πάω, αυτό συμβαίνει στα περισσότερα χωριά του Βοΐου. Κάποτε είχα πάει σε ένα χωριό, είχε χιονίσει πριν χρόνια, και θα κλείσω εδώ το βίντεο για να μην σας κουράσω άλλο και να δούμε τι είναι. Και να κλείσω εδώ την ομιλία, αυτό που λέω, όχι το βίντεο, το βίντεο θα το δείτε στη συνέχεια. Αυτό που τραβήξαμε είναι ο λιγόλεπτο βίντεο, δεν θα είναι και πολύ εκλεπτισμένο, περιποιημένο. Πώς τα κάνουμε καμιά φορά έτσι για να δείξουμε. Αλλά όπως το τραβήξαμε και με την κάμερα του drone και με την κάτω την κάμερα. Ένα ενδεικτικό βίντεο στο τι συμβαίνει στο Βόλιο. Στα περισσότερα χωριά του Βόλιου, που είναι πολλά τα χωριά του Βόλιου. Και είπαμε, οι κάτοικοι που ζουν σε αυτά τα χωριά είναι αυτοί που κρατάνε τα χωριά μας ζωντανά. Σε αυτούς αξίζουν συγχαρητήρια. Φυλάτου Θερμοπύλες. Οι 5, οι 10, 15, 20 που κρατάνε τα χωριά μας, οι 30, οι 100 σε μεγαλύτερα χωριά, είναι αυτοί που κρατάνε τα χωριά μας ζωντανά και υπάρχουν ακόμα. Αυτοί τα κρατάνε ζωντανά. Αυτοί που ζουν και αναπνέουν στο Βόλιο, αλλά και αυτοί που ζουν και αναπνέουν για το Βόλιο και ζουν εκτός όταν τα επισκέπτονται τα χωριά μας. Αλλά για να μπορούμε να τα επισκεφτόμαστε στα χωριά μας, πρέπει να υπάρχουν και αυτοί οι κάτοικοι, οι λιγοστοί, να τα κρατάμε ζωντανά. Πολλά είπα. Θα πω αυτό που ξεκίνησα να πω προηγουμένως, ότι πήγα σε ένα χωριό, είχε χιονίσει. Πήγα, έκανα βίντεο το χιονισμένο, το οποίο όμορφα έδειξα την εκκλησία του καμπαναριού, που ήταν χιονισμένο γύρω-γύρω το χωριό, την περιοχή, ωραία. Το έντυσα και με ωραία μουσική και όταν έβασα. Και μου γράφει ένα σχόλιο στο YouTube κάποιος. Ωραία, ρε πάτερ. Το δείξε το χωριό μας όμορφο. Έναν άνθρωπο δεν βρήκες να μιλήσεις. Μπήκα, περπάτησα μέσα στο χωριό. Δεν βγήκε ένας άνθρωπος, δεν είδε μια καμινάδα να καίει. Καλή δύναμη, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλή δύναμη και καλή αντάμωση στο Βόλιο. Καλή χρονιά.